ένα κότσο με μπομπάρι. Σε αυτό θα χρειαστούμε τιμά. Ναι, γεια σας και από μένα. Ναι, τι άλλο θα χρειαστούμε εκτός από τη μαμά? Μπομπάρι. Εγώ έχω ένα τέτοιο μπομπάρι στο χρώμα του μαλλιού μου. Αυτό είναι το μέτριο, έτσι. Θα χρειαστείτε μαλλί, τουλάχιστον να είναι μέχρι τους ώμους το μαλλί, έτσι. Για να κάνετε μπομπάρι. Για να μπορέσει να κάνετε το μαλάκι, το χτένισμα με το μπομπάρι. Επειδή θα κλείσει και θα είναι μέχρι εδώ το μαλλί. Ναι. Βέβαια δεν θα βγει μετά η πλεξούδα που θα σας δείξω, δεν θα βγει τόσο μεγάλη, μπορεί να μην την κάνετε καθόλου. Mm-hmm. Δεν πειράζει, θα σας το δείξω εγώ στην πορεία και θα δείτε. Λοιπόν, για να κάνουμε τι θα χρειαστούμε, Τόνια? Μπομπάρι. Είπαμε, το μπομπάρι. Μία χτένα και μία βούρτσα. Εδώ πέρα. Μετά, ναι, θα χρειαστούμε ένα τσιμπιδάκια, τέτοια ή τέτοια. Μπορείτε να πάρετε ό,τι χρώμα θέλετε. Δεν θα φαίνονται στο κότσο. Μετά θα χρειαστούμε μικρά λαστιχάκια. Επίσης αυτά δεν θα φαίνονται. Εμείς θα χρειαστούμε μόνο δύο. Απλά εγώ πήρα περισσότερα για να σας δείξω. Δεν είναι απαραίτητα να είναι ακριβώς τέτοιες σιλικόνες. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε, απλά μικρά για να πιάσουμε μετά, θα το δείτε, έτσι. Mm-hmm. Και το χρώμα δεν θα φαίνεται, όπως είπαμε. Μετά θα χρειαστούμε ένα μεγάλο λαστιχάκι, εντάξει, αρκετά μεγάλο, υπάρχουν και μεγαλύτερα. Για να κρατάει καλά σφιχτά τα μαλλιά, την κοτσίδα που θα κάνουμε, έτσι. Και ένα απλό λαστιχάκι. Και ένα απλό. Κοκαλάκι, λαστιχάκι, όπως θέλετε το λέτε, έτσι. Mm-hmm. Και προαιρετικά, αυτό εδώ πέρα το αφρό. Αφρό, όποιος δεν έχει αφρό μπορεί να βάλει ζελέ. Για να μαζέψει τα μαλλιά, να γίνεται μια ωραία περιποιημένη κοτσίδα. Λακ για τα μαλλιά, για να σταθεροποιηθεί το χτένισμα. Μπράβο. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε? Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε χτενίσει πάρα πολύ καλά τα μαλλιά. Ναι. Αφού τα έχουμε χτενισμένα, όπως βλέπετε είναι χτενισμένα όλα, θα πρέπει να, όποιος έχει ζελέ βάζει ζελέ, όποιος θέλει αφρό βάζει λίγο αφρό. Λοιπόν, βάζουμε το αφρό. Α, είναι σαν να μοτέρνουμε. Έτσι και έτσι για να μαζευτεί το μαλλί. Μετά από αυτό το χτένισμα βέβαια θα θέλουμε πλύσιμο. Πλύσιμο. Θα σε πλύνουμε, θα βάλουμε στο πλυντήριο. Όπως βλέπετε μαζεύουμε πάρα πολύ καλά έτσι όλο το μαλάκι. Είναι σαν μελούδες. Το χτενίζουμε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε για να τα πιάσουμε πάρα πολύ καλά, να μην μείνει καμία τρίχα που να πετάγεται, να βγει περιποιημένο και ωραίο το χτένισμα. Λοιπόν, αφού τα έχουμε μαζέψει όλα τα μαλάκια, τα πιάνουμε με το μεγάλο το λαστιχάκι, εδώ. Άλλο το μεγάλο. Με το μεγάλο καλά σφιχτά. Έτσι. Πολύ σφιχτά. Σφίγουμε πάρα πολύ καλά για να κρατάει. Λοιπόν, βλέπετε έτσι. Αν χρειάζεται διορθώνουμε και κάτι άλλο λίγο με το αφρό έτσι για να... Αυτό μου αρέσει. Να μαζέψουμε ό,τι μας περίσσεψε. Η τριχούλα να μην έχει τίποτα περισσευόμενο. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε? Βάζουμε το μπομπάρι. Βάζουμε το μπομπάρι μας από πάνω. Το στρογγυλό. Εδώ. Το βλέπετε όλο, το μπομπάρι είναι εδώ. Κάνε λίγο έτσι το κεφάλι. Και τώρα το μαλάκι το περνάμε όλο έτσι γύρω-γύρω. Για να μην φαίνεται το μπομπάρι. Για να μην φαίνεται το μπομπάρι μας καθόλου. Το βάζουμε έτσι όμορφα, όπως βλέπετε έτσι. Σηκώστε έτσι λίγο το κεφάλι σου. Εκεί. Και περνάμε το δεύτερο λαστιχάκι που είχαμε πει. Το πιο μικρό. Από πάνω. Έτσι. Και βγαίνει αυτό εδώ το πράγμα, βλέπετε. Και μετά το μαλάκι που το έχουμε περάσει, το περνάμε προς τα κάτω. Και βγαίνει ένας κότσος. Όλο. Εγώ, παράδειγμα, επειδή η Τόνια έχει μακριά μαλλιά, τα χωρίζω στα δύο. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε τώρα? Κοιτάξτε προσεκτικά.
θα κάνουμε δύο πλεξούντες. Το ένα κομμάτι το αφήνουμε από εκεί, ξεκινάμε και κάνουμε δύο πλεξούντες έτσι, μία, γρήγορα. Βλέπετε? Έτσι. Κάτσε τον ή μη κουνιέσαι. Ωραία πλεξούδα. Γυρίσε το κεφάλι από εκεί. Το πάτε όσο... Εντάξει, δεν θέλουμε τέρμα-τέρμα γιατί θα το κρύψουμε μετά. Κάτω το εντυμακάκι έτσι. Και κάνουμε να... πάμε να φτιάξουμε, να πλέξουμε. Γύρισε λίγο έτσι. Να πλέξουμε και την δεύτερη πλεξούδα. Έτσι. Πολύ ωραία. Κατά αυτόν τον τρόπο το πάμε μέχρι τέλος. Μια μία πλεξούδα. Έχουμε τελειώσει, τα πιάνουμε με τα μικρά τα λαστιχάκια όπως είπαμε και τώρα έχουμε δύο πλεξούδες. Λοιπόν, κοιτάξτε προσεκτικά, τη μία θα την περάσουμε εδώ γύρω γύρω από το κότσο μας κατά αυτόν τον τρόπο, σήκωσε λίγο το κεφάλι Τόνια, και ό,τι μας περισσεύει το λαστιχάκι μαζί με το υπόλοιπο, την άκρη της, τη πιάνουμε με το τσιπιδάκι όμορφα για να μην φαίνεται τίποτα. Τα κρύβουμε πίσω από τη πλεξούδα. Έτσι. Για να μην μας φαίνεται τίποτα. Και κατά αυτόν τον τρόπο περνάμε και τη δεύτερη γύρω-γύρω. Από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά. Για αν μας έχει μείνει κάτι από την προηγούμενη πλεξούδα, το κρύβουμε με αυτή. Λοιπόν. Και το πιάνουμε και αυτό έτσι, το κάνουμε όμορφα, για να μην μας φαίνεται τίποτα, όλες τις ατέλειες. Θα χρειαστείτε πολλά τσιπιδάκια. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά, τώρα για παράδειγμα θα βγεις 5-6 το πολύ. Εντάξει, όποιος έχει πιο κοντό μαλλί θα χρειαστεί παραπάνω για να σταθεροποιηθεί καλά. Έτσι, λοιπόν, και το χτένισμα είναι έτοιμο. Α, ξεχάσαμε. Να το ψεκάσουμε, κλείς τα ματάκια σου με τη λάδια, να για να γίνει ένα πανέμορφο χτένισμα και είσαι έτοιμη διαγωνισμούς. Να το, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Γύρνα Τόνια, γύρισε λίγο και από την άλλη να σε δούμε, και από την άλλη. Απ' την άλλη, ναι. Πάρα πολύ ωραία, πως βλέπετε. Ναι. Αυτός όμως είναι ένας κότσος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε στο χορό, είτε στο μπαλέτο, είτε στη ρυθμική. Αυτός είναι ένας απλός κότσος που μπορείτε να το φτιάξετε κι εσείς. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως είπαν δεν χρειάζεται, άμα δεν μπορείτε, δεν έχετε πολύ μακριά μαλλιά, δεν χρειάζεται να κάνετε τις πλεξούδες που έκανα εγώ, απλά τη λέγετε το μαλλί που σας έχει περισσέψει γύρω γύρω και το πιάνετε. Ναι. Και αυτός ήταν όλος ο κότσος, είχε το χτένισμα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε βάλτε like και εγγραφτείτε στο κανάλι μου, πατήστε το κόκκινο κουμπί που είναι κάτω από το βίντεο και το κουδουνάκι. Σας έρχεται εδώ πίσω το καινούργιο μου βίντεο. Και γράψτε επίσης κάτω στα σχόλια τι άθλημα κάνετε, άμα κάνετε. Γεια σας!